Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Ξένια Βαντιλιώτου, με το πάθος και την αγάπη της για τον design και την αισθητική, μας αναλύει γιατί η δουλειά της δεν πρέπει να θεωρείται πολυτέλεια, αλλά να βάθμιση επίπεδου ζωής για όλα τα βαλάντια. Γιατί τον design πρέπει να το αγαπάμε. Απέναντι μου έχω τη Ξένια Βαντιλιώτου. Να πω ότι τούτη σχέση πάει πίσω πάρα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Και όχι μόνο επαγγελματικά. Για μένα είσαι πηγή έμπνευσης. Είσαι η διακοσμήτρια η οποία έμαθε τον κόσμο τι θα πει αισθητική. Ψηλά η επιτομή του γούστου. Εξαλλού φαίνεται από τις δουλειές σου, φαίνεται από το στυλ σου. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπώ και χτιμά φανταστά. Αλλά το πιο σημαντικό, είσαι μια τρομερή διακοσμήτρια. Και γι' αυτό που με δαμέ, για να κάνουμε έτσι μια κουβέντα, για να μάθει ο κόσμος έτσι τι είναι τα πέντε πράγματα τα οποία αξίζει να πούμε. Γιατί το σπίτι είναι η ψυχή του ανθρώπου. Μετά από τόσα που περάσαμε, θεωρώ ότι τα σπίτια μας πρέπει να τα έχουμε ακόμα πιο. Να δικά μας, τέλεια δικά μας. Εσύ κατάφερες τους έκαμε στο χώρο σου και με κάμε στους πελάτες σου. Και θέλω να τα πούμε έτσι λίγο πιο όμορφα και ωραία. Και να ξεκινήσουμε να περιγράψουμε λίγο τη φιλοσοφία της Ξένιας ως σχεδιαστής. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να νιώθω ότι τα πάντα υπάρχουν σε μια ισορροπία. Η λειτουργία, ο τρόπος που κινείσαι μες στο σπίτι, ο τρόπος που νιώθεις πράγματα τα οποία να αντικατοπτρίζουν εσένα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό μετά από κάποια δουλειά που να τελειώσω, ο πελάτης μου να μπορεί να νιώθει ότι εμπήκε σε ένα χώρο δικό του. Όχι δικό μου, ούτε δικό σου. Να μπορεί να έχει εκπλήξεις, να έχει αφές, να νιώθει ότι υπάρχει κάτι διαχρονικό. Ξέρεις τι χαρά κάνω μετά που πάω σε σπίτια μετά από 10 χρόνια design και εξακολουθούν να είναι σημερινά. Δηλαδή με ένα πολλά μικρό ρετουσάρισμα να μπορείς να τα επαναφέρεις στη ζωντάνια τους. Γιατί υπάρχει η υποδομή, υπάρχει η λεπτομέρεια, η μικρή, όχι εκείνη που φωνάζει, όχι εκείνη που είναι για τους άλλους, που είναι για σένα. Για μένα τούτο είναι το σημαντικό. Και ας πω και το άλλο, Αντρέα μου, η ποιότητα. Σήμερα το πρωί μιλούσα με μια πελάτησα που έτυχε να μιλήσω για τα επίπλα της και μου λέει, ξέρεις, έχει 15 χρόνια που κάνω το σπίτι μου, ό,τι με έπεισες να αγοράσω το οποίο ήταν ποιοτικό, δεν έχει φθαρεί, δεν έχει πάθει τίποτε και εξακολουθεί να είναι και σημερινό. Αυτό είναι έναν ευχαριστώ για εκείνους που ακούν και ακολουθούν τις συμβουλές μας για το καλό τους, όχι για το δικό μας. Σίγουρα. Έχει κάποιες φορές όμως που το καλό είναι και πολλά ακριβό. Όντως, Ανδρέα μου. Τι ρόλο παίζει το branding, το ιταλικό το branding, το οποιοδήποτε branding στη διαδικασία του σχεδιασμού. Κοίταξε, κακά τα ψέματα θεωρώ ότι όλοι οι Italian designers, όλες οι εταιρείες, οι ιταλικές έχουν έναν επίπεδο γούστο, το οποίο θέτει τους στόχους μας. Θεωρώ ότι θέτουν για μας το vision, να σου το πω έτσι. Ναι. Δηλαδή, θέτουν την τάση, το τι είναι εκείνο που πρέπει να ψάξεις, ποιες επενδύσεις, ποια χρώματα, ποιες αφές, ποια σχήματα. Πάντα πολλά μπροστά. Τώρα, εάν ο στόχος μου είναι να ξεκινήσω, να δείξω μια πελάτη κάτι το οποίο φαντάζομαι για το χώρο του. Την ώρα που να κάνω την παρουσίαση μου, μέσα στην παρουσίαση, είτε 3D είναι, είτε mood board είναι με υλικά και χρώματα και σχήματα, σίγουρα να δεις τα original designs. Σέβομαι όμως ότι το budget δεν μπορεί πάντα να είναι το πολύ ψηλό που είναι πολύ ακριβό. Εγώ η εισήγησή μου στους πελάτες μου και αν μπορώ να το πετύχω είναι να κάνω ένα συνδυασμό. Να αγοράσω ένα, δύο κομμάτια. Δέχομαι να πάω και σε λίγο πιο middle, πιο χαμηλές εταιρείες. Εάν ένας καναπές είναι τετραγωνισμένος, λιτός και βάλεις ένα ωραίο ύφασμα, ελάχιστοι είναι να καταλάβουν τη διαφορά. Δηλαδή, έχει κόσμο που δεν μπορεί να διαχωρίσει αν είναι flex from, αν είναι μινότι ή αν είναι μολτένι. Πολλοί άλλοι μπορούν να νιώσουν τη διαφορά, όσον και στο κάθισμα, όσον και στην άνεση, όσον και στην ποιότητα. Οπότε, αν όμως βάλεις δύο υπέροχες πολυθρονίτσες ή δύο τραπεζάκια τα οποία κάνουν τη διαφορά, τότε τουλάχιστον είσαι εκεί, είσαι κοντά. Σίγουρα σέβομαι ότι δεν μπορούν όλοι να αγοράσουν τα ακριβά κομμάτια και το δέχομαι. Η δουλειά μας και κατά κρίνια το δουλειό που πρέπει να μας πιέσει εμάς είναι να καταφέρνουμε να κάνουμε τούντες εικόνες έστω και με πιο χαμηλά budget, όσο μπορούμε. Πόσο είναι ανοιχτός ο Κύπριος στον τρόπο σκέψης
όσον αφορά να ακολουθήσει και να ακούσει σωστά τον ειδικό. Ανδρέα μου, ξέρεις πόσα χρόνια είμαι στο παζάρι. Πάρα πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι είμαστε από τους πρώτους interior designers μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαλεοντίου, την Έλενα, την Αντωνίου, τους οποίους αγαπώ και τους δύο. Και είμαστε από τους πρώτους που μάθαμε τον κόσμο τι θα πει interior design. Συμφωνώ απόλυτα. Θεωρώ ότι με τα χρόνια το ότι μας ψάχνουν και ότι θέλουν τη συμβουλή μας είναι πολύ σημαντικό. Εκείνο που μας χαλά όμως είναι το υπερβολικό exposure στο ίντερνετ, δηλαδή το Pinterest, ξέρω εγώ, διάφορα sites, το Who's, το έναν, το άλλο. Πολλά καλά εργαλεία όταν ξέρεις να διαχωρίσεις τι θέλεις εσύ. Δηλαδή, ποια είναι η ταυτότητά σου, τι θέλεις μες στο σπίτι σου, τι είναι το σπίτι σου, πώς σε εκφράζει εσένα. Σκεφτούν εαυτό σου σε 10 χρόνια και μεν επηρεάζεσαι από τις γκλαμουριές. Μάθε να σταματάς. Οφείλω να πω ότι ακούω. Θέλω. Το άλλο που τους αγχώνει είναι το τι θα πληρώσουν έναν interior designer. Και το που δεν αντιλαμβάνονται είναι ότι θα το γλιτώσουν στο τέλος. Ναι. Γιατί με τις συμβουλές μας, και συμπεριλαμβάνω και εσένα μέσα, θεωρώ ότι μπορούν να έχουν έναν αποτέλεσμα το οποίο στο τέλος μπορεί να πληρώθηκε ελαφρά πιο ακριβό, αλλά να τους μείνει για πάντα. Εγώ, σαν ξένια, σαν γραφείο, εκείνο που μας διαχωρίζει από κάποια άλλα γραφεία είναι η λιτότητά μας, οι καθαρές γραμμές μας, η φυσικότητα, ο φως. Για μένα το φως είτε είναι το φως της ημέρας, είτε είναι το τεχνικό φως, για μένα είναι το α και το ω. Τι σε ενοχλεί στα κυπριακά σπίτια? Όχι από πλευράς αρχιτέκτονα, για να προς μην... Προς Θεού, μιλώ για τα δικά μας. Για τα δικά μας. Όχι, εγώ σέβομαι και τους αρχιτέκτονες και ξέρεις ότι η σχέση μου με αρχιτέκτονες είναι πάρα πολύ καλή. Και σέβομαι και τη δουλειά τους, προσπαθώ να εκτείνω τη δουλειά τους στο interior μου. Για μένα, που είναι πολύ σημαντικό. Είναι η συνύπαρξη. Ναι, θεωρώ ότι η ειδικότητά μας, Ανδρέα, είναι σημαντική γιατί συμπληρώνει μια ομάδα δημιουργίας, ειδικά στα σπίτια. Έτσι. Οπότε, κοινό που με ενοχλεί είναι ότι, το μου συζητήσαμε πιο πριν, πρώτον κύριο, δεν θυσιάζεις την ποιότητα για το show. Εντάξει, το σπίτι πρέπει να είναι δικό σου, να είναι η ψυχή σου. Να μπαίνεις μέσα και να γεμίζουν και οι πέντε σου αισθήσεις, και η αφή σου, και η όσφρησή σου, και το τι βλέπεις, τα πάντα. Δεν κάνουμε σπίτια για τους άλλους. Εδώ που νιώθω κάποιες στιγμές ότι, καλά ρε παιδί μου. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Το σπίτι είναι για τους άλλους. Οφείλω τούτο να το ξαναπώ, να το ξαναπούμε, να τα ξαναπούμε. Τα σπίτια πρέπει να είναι για σένα. Σήμερα, your lifestyle είναι έτσι. Σε 10 χρόνια είναι διαφορετικό. Τούν το σπίτι είναι χτίστες το για να είναι για πάντα. Είναι κατάλαβες. Ενώ το σπίτι σου πρέπει να έχει την υποδομή να ελίσσεται μαζί σου. Έτσι. Οπότε πρέπει να του δίνεις την υποδομή και τα σωστά στοιχεία να μπορεί να μεγαλώσει μαζί σου. That's it. Πολλές φανφάρες, το overdesign. Κουράζει και δεν πάει να αγοράσει κάτι απλά για να κάνει το show σου και να είναι τέλειο αυτήν. Πε μου τρεις συμβουλές που θα δίνεις σε ένα νέο ζευγάρι. Τρεις. Έτσι για να το δώσουμε έτσι στο άνετο. Να ξέρουν τι θέλουν. Να κάτσουν κάτω, να βάλουν τους στόχους τους, να δουν τι αγαπούν, Ανδρέα. Πριν να δουν έναν ειδικό ή πριν ακόμα να κάνουν οτιδήποτε. Πρέπει να κάτσουν ήδη μεταξύ τους κιόλας και σαν ζευγάρι και σαν ολότητα να πούν. Είδαμε τούν τα 10 σπίτια. Τούτον μου αρέσκει. Μόνο, συμφωνώ, τούτον. Θέλω τούν τα υλικά. Θέλω μια πέτρα, άλιστα. Θέλω ένα ξύλο, θέλω έναν πετόν, θέλω έναν brass, έναν ξέρω εγώ μπρούντον, κάτι. Να καταλήξω σε μια εικόνα. Μια εικόνα έχει χίλιες λέξεις. Από εκεί και πέρα την παίρνεις, την παίρνει ο ειδικός και την εξελίσσει για σένα. Μέσα στο βαλάντιό σου, μέσα στις δυνατότητες του μεγέθους του σπιτιού σου, αλλά ξεκίνα με μια εικόνα. Τούν το πράγμα. Θέλω και το σύγχυση, να βλέπεις το ένα και να ψωνιάζεις το ίδιο με το άλλο. Όχι, θέλει σοβαρότητα. Τι σε κινητοποιεί με τόση ενέργεια να κάνεις το που κάνεις μετά από τόσα χρόνια? Είναι πολλά αστείο, γιατί ώρες-ώρες είμαι απελπισμένη, κουρασμένη που τους... Κουρασμένη, όχι απελπισμένη. Απελπισμένη που το θυμό μου με κάποιους ίσως κατασκευαστές ή κάποια μικρό προβλήματα και κουράστηκες και βαρέθηκες και λες, αχ, Παναγία μου φτάνει. Διαβάζα τελευταίως ένα βιβλίο για το τι μας κάνει εσωτερικά ικανοποιημένους. Και λένε ότι παιδιά πρέπει να κάτσεις μπροστά στον καθρέφτη και να ρωτάς τον εαυτό σου. Είμαι ευτυχισμένη με αυτό που κάνω? Είσαι.
10 φορές να τον είδα, ρε Αντρέα, το ίδιο πράγμα θα ελάλω. Θέλω να είμαι designer. Τώρα, αν στην επόμενη ζωή ή σε 10 χρόνια θα ήμουν fashion designer, industrial designer, lighting designer, δεν έχει σημασία. I want to create. Εν μπορώ, γιατί για μένα χαρά μέσα μου. Εν μπορώ να νιώθω ότι τι είναι να κάνω άλλο. Δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου σε άλλο ρόλο. Γεωμετρία και ισορροπία. Τι σημαίνουν για σένα αυτές οι λέξεις? Αλληλένδετα. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ μου να ζω σε ένα κυκλικό σπίτι. Σα ξένια. Αρέσκει ο κύκλος όμως? Βεβαίως. Ή η καμπύλη? Βεβαίως. Γιατί δεν ζεις μόδα τώρα? Οκ, fine, don't go on that. Αρέσκει μου ο κύκλος, χρησιμοποιώ τον. Θέλει το softness, το σχήμα το κυκλικό σε ένα τετράγωνο. Αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ μου να ζω σε ένα κυκλικό σπίτι. Εγώ θέλω και την ισορροπία μου και τη γεωμετρία μου. Είμαι λίγο μαθηματικό μυαλό σε κάποιες φάσεις, οπότε φκένει μου. Αλλά δεν σημαίνει ότι μ' αρέσει η οργανική φόρμα. Λατρεύω την αλλά σε κάποια κομμάτια. Οπότε, αλλά εγώ θέλω να έχω balance. Δηλαδή, ένα πράγμα που να στήσω, ο καμβάς που ονόμασες προηγουμένως, πρέπει να έχει το σημείο το σοβαρό του, το σημείο το ήπιον του, το σημείο που μπορείς να κάνεις focus, να ηρεμήσεις και το σημείο που να σου δώσει τάκ, τη δύναμη. Αυτό νιώθω ότι θέλω στα δικά μου τα κομμάτια. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού design? Το καλό design του σπιτιού είναι ότι ένα σπίτι πρέπει να μπορεί να είναι ευέλικτο. Δηλαδή, όταν λέω ευέλικτο, τι? Να μπορεί οι χώροι του να σμεί ο ένας με τον άλλον, να έχουν μια άνετη λειτουργία, γιατί για μένα το πιο σοβαρό από όλα στη δουλειά μας, Αντρέα μου, είναι η λειτουργικότητα. Yes. Το δέσιμο του χώρου του ενός με το άλλο. Μπορεί να έχω την κουζίνα δαμέ. Στην τραπεζαρία στα 10 μέτρα. Όχι μόνο στα 10 μέτρα, το πάντρι που βοηθά την κουζίνα να είναι στην άλλη πλευρά του σπιτιού, ή το έναν ή το άλλο, ναι, κατάλαβες. Οπότε η λειτουργία είναι το πιο σημαντικό. Η λεπτομέρεια είναι το πιο σημαντικό. Και όταν λέω να ελίσθητε το τόπο, να μπορεί με έναν παραβάν, με έναν παιχνίδι, να χωρίσεις λίγο τους χώρους σου, να τους ανοίξεις, να φέρεις το έξω μέσα. Για μένα η επαφή του μέσα έξω είναι πάρα πολύ σημαντική στα σπίτια. Θέλω το πράγμα να είναι έντονο, να έχεις επαφή με το μέσα, με το έξω, με τον κόσμο μέσα στο σπίτι σου. Θέλεις να απομονωθείς όμως, έχεις τη γωνιά σου, Ανδρέα μου. Τούτα είναι τα σοβαρά όλοι για μένα. Το πούδι τους είναι. Έτσι πρέπει, ναι. Ναι, οπότε ένα σπίτι σοβαρά να μπορεί να λύσετε, να είναι διαχρονικό ένα σπίτι. Το προσωπικό σου στυλ? Απλότητα, λιτότητα. Καθαρότητα στις φόρμες, όσο πιο φυσικά υλικά γίνεται. Μπαίνοντας στο σπίτι twist. Με το... Συναδελφών, είπα του να μπεις ένα από τα πιο ωραία σπίτια. Πάμε και λίγο over, η μεγάλη πόλη. Πόσο σε επηρεάζουν στην αισθητική και πόσο επηρεάζουν γενικά την αισθητική μας? Άκου να το πω, Ανδρέα μου, οι μεγάλη πόλη έχουν τεράστια πράγματα για να σε επηρεάσουν. Έχουν άπειρα ερεθίσματα. Άπειρα. Εξαρτάται πώς θα τις ζήσεις. Αν θα πας να ζήσεις στο ξενοδοχείο ή στα μόνο γκουρμέ εστιατόρια, όπου θέλεις πιένε. Μεγαλούπολη, μικρούπολη, ό,τι θέλεις να είναι. Το θέμα είναι να την περπατήσεις. Να ψάξεις τις γωνιές της. Τις γωνιές της που δεν τις ξέρει κανένας. Εκείνα τα πράγματα τα οποία είναι να σου βγάλουν άλλες εικόνες. Τα μικρά δρομάκια. Τους άρτιζανς. Τις ιδέες μας. Παρίσι, Λονδίνο, Αθήνα. Don't even go μακριά, και η Αθήνα μας έχει υπέροχα στόχους, που είναι μεγαλούπολη. Το θέμα είναι εσύ να βλέπεις, Ανδρέα μου. Εσύ να βλέπεις. Όχι ο άλλος. Εσύ να πιάνεις τις εικόνες. Αλλά λέω και επαναλαμβάνω, τα ρεθίσματα στις μεγαλούπολες σίγουρα είναι πάρα πολλά. Από τα μουσεία, από τις γκαλερίστες πολλές. Δηλαδή η ποικιλία είναι τεράστια. Δεν μπορεί να συγκριθεί με έναν μικρό τόπο, ό,τι και να πεις. Οπότε ναι, φτάνει εσύ όμως να τα δεις. Και να μην πάει απλά με μια λίστα Michelin stars, εστιατόρια και that's it. Τούτη είναι η ικανοποίησή σου μόνο. Εκτός αν θα πάει να δεις και το design, όχι μόνο το πιάτο. Εντάξει. Οπότε όλα είναι ανοιχτά. Όλα παίζουν. Φτάνει εσύ να ξέρεις να τα απολαμβάνεις. Υπάρχει όριο στην τέχνη και στον design? Το λοιπόν. Το design είναι τέχνη. Έναν έπιπλο είναι τέχνη. Οκ, το λοιπόν. Δεράστιο. Και τα δύο είναι τέχνη, αν με ρωτάς. Υπάρχει μια σοβαρή διαφορά, η χρηστικότητα. Έναν έπιπλο μπορεί να είναι γλυπτό στο να το βλέπεις, να θέλεις να τον τζίσεις, να δεις τι πανέμορφο κομμάτι. Αλλά πρέπει να μπορείς να κάτσεις στην καρέκλα που είναι design. Πρέπει να μπορείς να χρησιμοποιήσεις το φλιντζάνι που είναι super design.
το σκαμπό να είναι άνετο. Εμπόρο και δεν το δέχομαι να αγοράζω αντικείμενα τα οποία είναι super design, αλλά δεν είναι χρηστικά. Δηλαδή, να γεμίσω μια γωνιά του σπιτιού με ένα πράγμα που απλώ δεν το βλέπω, αγοράζω και έναν γλυπτό απλό. Εδώ είναι μικρή διαφορά. Είναι και τα δύο γλυπτά. Το γλυπτό όμω είναι και να το θαυμάσει. Να το αγγίσει, να το βλέπει, να το χαίρεσαι. Το αντικείμενο του design μπορεί να κάνει και αυτά τα δύο, αλλά ταυτόχρονα να το χρησιμοποιεί. Όπω είπαμε πριν, οι καρέκλε του Φραγκέρι. Έχει πιο γλυπτές καρέκλες που είναι τις φόρμες που γυρίζουν. Το πιο απλό σκαμπό του Charles Eve, που δεν έχει χάσει τόσα χρόνια στο design. Και τα δύο είναι πανέμορφα. Όμως μπορείς και να κάτσεις και μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και να είναι και σήμερα. Οπότε αυτή είναι η δική μου διαχωρισμός. Αγαπώ την τέχνη, αγαπώ τα γλυπτά, αγαπώ τα πάντα και το ξέρεις. Αλλά δεν πάβει να διαχωρίζω μεταξύ των δύο. Αλλά είναι και πανέμορφο να βλέπεις άτομα designers και καινούριους designers να κάνουν design pieces, καρέκλες ή τραπεζάκια ή κομμό ή κονσόλες οι οποίες είναι και γλυπτά αλλά είναι και σωστά στη λειτουργία τους. Τούτο νομίζω είναι το πιο ωραίο challenge από όλους. Σίγουρα, γιατί για να μην μπορεί να επενδύσεις εξαλλού και σε ένα κομμάτι ναι. Και να ταυτόχρονα, όπως είπες, λειτουργικό. Ναι. Και μιλήσαμε για icons τώρα, γιατί είπαμε διάφορους έτσι. Τι είναι και τι χρειάζεται ένα κομμάτι για να είναι icon. Σήμερα. Το blockers, influencers, μήπως χίλιους followers. Μπορεί ένας influencer τώρα να εκτιμήσει μια νεκτσέα ή μια thonet. Τα νέα άτομα επηρεάζονται πολλά από τα πράγματα. Η πραγματικότητα. Ναι. Θα το ψάξουν. Ξέρεις, δάμε είναι η παιδεία της ιστορίας της τέχνης, της ιστορίας της αρχιτεκτονικής. Είναι η παιδεία που θέλουμε όλοι. Εν τούτο που λείπει από τους Κύπριους. Δεν έχουμε την προπαιδεία για να εκτιμούμε την αισθητική και κατά επέκταση τα ωραία κομμάτια τα οποία είναι icons για μένα. Icons είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν χάσει μετά. Στιγματίζαν τον design. Ακριβώς. Από κτίρια. Πάρα πολλά. Και πού να σταματήσω στα κτίρια, ναι, ναι, ναι. Τα διάφορα στυλ, ας πούμε, δεν έχει να σταματήσεις. Από έπιπλα τα οποία έχουν μείνει που το 1900 τίποτε. Δηλαδή, για μένα, that's an icon. Αλλά το perception μας εμάς, Ανδρέα μου, ελπίζω να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε και στους επόμενες γενιές. Για τούτα τα icons. Ναι. Παιδεία, Ανδρέα μου, όμως παιδεία. Θέλει παιδεία το πράγμα για να το αγαπήσεις, να το εκτιμήσεις. Ποιο είναι το αγαπημένο σου design, icon, στο έπιπλο. Ανδρέα μου, δεν αλλά... μπορώ να πω. Είναι σαν να και βίσμο μαχαίριν τώρα, αλήθεια. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχει κάτι που θέλεις πάρα πολλά, δεν το αγόρασες. Όχι ιδιαίτερα. Να σου πω, παρόλο που αγαπώ την Eggchair, ο μόνος λόγος που αγόρασα την Eggchair, Ανδρέα μου, ήταν επειδή ήταν το πρώτο μουστάτι σε έπιπλα που έκαμε τον καιρό που σπουδάζα. Άρα πρέπει να το έχουμε στο σπίτι μας. Όχι. Εδέθηκα μαζί του γιατί μελέτησα το τόσο πολλά, τόσο εξεχωνιστικά που θεωρούσα ότι ναι ρε παιδί μου, είχα βάλει τόση ψυχή και ήταν η εξέλιξή μου στο να φτάσω δάμε που είμαι σήμερα, που ήταν που ξεκίνησα από εκείνο το μικρούλι. Οπότε ναι, έπρεπε τώρα που μπορούσα και κατάφερα να αγοράσω την πραγματική την οποία είχα βάλει εγώ τόση προσπάθεια μέσα. Αλλά έχει 100.000 κομμάτια που μου αρέσουν. Μπορώ να πω ότι αγαπώ πάρα πολλά πράγματα, Ανδρέα μου, αλλά το καθένα θέλει το χώρο του. Δηλαδή ήταν να κάνω μουσείο, να έπρεπε να αγοράζω την αγούλα που μου αρέσουν και θέλω μια ζωή. Αλλά εντάξει, η μαγκιά σου, και έχω να το πω, είναι το mix and match το με τις αντίκες σου, με τα icons και με έναν τραπέζι, ας πούμε, το οποίο... Ήταν της μάμας μου το τραπέζι, 60s original, ας πούμε. Αλλά εντάξει, αυτό όμως δεν μπορώ, Ανδρέα μου, και δεν... Επιμένω να το κατανοήσει οποιοδήποτε. Σίγουρα. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ προσωπικό σίγουρα, μου. Σίγουρα. Και αν θέλω να το μεταφέρω στους πελάτες μου, εν τούτο που σου λέω. Συνήμως, πρέπει να υπάρξει η προπαιδεία κάπου. Εν τζάμι ο πολιτισμός. Είπα, Ανδρέα μου, η προπαιδεία. Η προπαιδεία. Και εκείνο που λέω είναι ότι πρέπει να μάθουν οι Κύπροι να διαβάζουν. Να μάθουν και για το design, και για την αρχιτεκτονική, και για κάποιο λόγο κάποια πράγματα να συνυπάρχουν, και γιατί να εξελιχθούν. Είναι ωραία να ξέρεις και λίγο. Είναι ωραία να μάθεις. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά. COVID ήρα, Ξένια μου. Θεωρείς ότι δύσκολη. Τούτη περίοδος των δύο χρόνων που περάσαν και περνούμε μέσα στο σπίτι, δημιουργήσε νέες συνήθειες. Ανδρέα μου, ναι. Θεωρώ ότι σίγουρα καταλάβαμε ότι τα πολλά open plan σπίτια
έχουν και τα negative τους πράγματα πλέον. Δηλαδή, κάπου πρέπει το που είπα σου πριν να ελίσσονται, να μπορούν να κάνεις γονιούδες, να μπορείς να κάτσεις να κάνεις ένα μικρογραφείο στο σπίτι σου αφού δεν είχες, να μπορείς να έχεις έναν τόπο να απομονωθείς. Γιατί ήταν τα παιδιά, η γυναίκα στο σπίτι, όλοι ταυτόχρονα να εργάζονται, τα μωρά να πρέπει να παίζουν, να τρέχουν. Θέλεις τις γονιούδες. Οπότε είναι το ένα. Η επαφή με το έξω, να μπορείς να βγεις έξω, να είσαι κλειδωμένος μέσα σε ένα. Έστω η βεράντα να είναι. Δεν έχει σημασία να δεν είναι εκεί. Αλλά μια ωραία βεράντα που να έχει το πράσινο του. Biophilic design. Θέλεις το πράσινο να μπει στη ζωή σου πλέον. Να έρθει κοντά σου. Πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε τούτα είναι πράγματα τα οποία ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι μας λείπουν που το design, που το σπίτι μας. Όχι σε όλους, αλλά σε πάρα πολλούς εκαταλάβαν την ανάγκη του σπιτιού. Εκαταλάβαν τη σοβαρότητα του να είσαι σπίτι σου και να είσαι εσύ και να είσαι καλυμμένος σε όλες τις ανάγκες. Μικρό γυμναστήριο. Ένα δωματιάκι που να έχει 5 βαράκια σου. Και τούτο ζήτησαμε όλο. Ναι, θεωρώ ότι έκαμε τους ανθρώπους να σκεφτούν σοβαρά τις ανάγκες τους για το σπίτι. Απίστευτο πάντως. Ελπίζω ναι, να, να τελειώσει η Παναγία μου. Ναι. Και να δούμε να εξελισσούμαστε πιο όμορφα. Και νομίζω ότι τώρα είναι να υπάρχει μια πιο σοβαρότητα στη δημιουργία των χώρων μετά από το που βεβαιώσαμε. Και πιο χρόνια πίσω θεωρώ. Άσε δε, οι εμπειρίες μας έχω χαθεί. Εγώ νιώθω ότι έχασα τη ζωή μου 1,5 χρόνο. Δεν έχω νέα βιώματα, δεν έχω ερεθίσματα, δεν έχω καινούργιες εικόνες. Όσο και να τα χρησιμοποιείς στο ίντερνετ, όσο και να μπαίνεις να βλέπεις virtual tools, το έναν το άλλο, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Λείπει μου η αφή. Ναι, σίγουρα. Και το Μιλάνο επηρεάστηκε. Ξέρω από τους δικούς μου ανθρώπους μέσα. Δεν ξέρω. Τα πάντα. Το Μιλάνο, μην έχουμε την έκθεση, τώρα έχεις 2 χρόνια. Έγινε. Anyway, σε λαβή. Όπως και να έχει. Σε λαβή, η ζωή είναι όμορφη. Και θα συνεχίσει να είναι όμορφη. Εγώ γράψω και πάνω μου. Να συνεχίσει να όμορφη, να είσαι και εσύ όμορφη όπως πάντα. Και εσύ αγάπη μου. Και να δημιουργείς όμορφους χώρους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Ανδρέα. Και λίγο με τους καλύτερους.